νομίζω, βλέπω στο πρόσωπό του Λευτέρη έναν άνθρωπο ο οποίος είναι χρήσιμος, δεν είναι πρόθυμος. Λοιπόν, δεν είναι χαρακτηρισμοί, ξέρετε, κοινότυποι, είναι κάτι που βγαίνει από την καρδιά μας, τουλάχιστον το αισθάνομαι και το λέω, διαφορετικά ούτε εδώ θα ήμουν, ούτε θα τα έλεγα αυτά τα πράγματα. Προσφορά λοιπόν στην κοινωνία, προσφορά στον τόπο σου και θέλω και πάλι συγχαρητήρια όχι για την προσπάθεια που κάνεις, Λευτέρη, τόσα χρόνια και την προσπάθεια που κάνεις να πείσεις ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να συμμετέχει η κοινωνία στα κοινά, να είναι υποψήφιοι μαζί σου, να είναι και άλλοι συνδυασμοί όλοι μαζί και όλο αυτό να φέρει ένα καλό αποτέλεσμα στο νησί. Μεγάλη χαρά όταν μου το πρότεινε ο Λευτέρης, έχοντας μια κοινή διαδρομή στις Βρυξέλλες, δέχτηκα να πάω και να μαζί του σε αυτή την προσπάθεια να είμαστε ένα από αυτά τα 10 νησιά στην Ευρώπη που δεν το λέω εγώ, μας το προτείνανε και αφού έχουμε αυτή την ευκαιρία, νομίζω ότι πραγματικά με το Λευτέρη και εξαργυρώνοντας όλη αυτή την εμπειρία και όλο αυτό το λόμπι που έχουμε δημιουργήσει, να κάνουμε πραγματικά την Ίδρα ένα πρότυπο νησί, ένα πρώτο νησί. Υπάρχουν μερικές στρεβλώσεις που οι οποίες δημιουργούνται ίσως, αν θέλετε, από την κακή έννοια της διοίκησης, όπως την αναφέρει ο καθένας. Τι εννοώ με αυτό? Δεν είναι δυνατόν ένας δημότης να θέλει να πάρει από το Δήμο ένα πιστοποιητικό διαβεβαίωση μη κατάληψη δημοτικού χώρου και να χρειαστεί να φτάσει στον Άριο Πάγο για να πάρει το χαρτί αυτό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται ιδραίος να παίρνει μισθό που να πρόκειται από επιχείρηση του Δήμου και να είναι ο μισθός του σήμερα 400 ευρώ. Δεν γίνεται να τον απολύεις, να το χρησιμοποιήσει ένα φτάμα να τον απολύεις και να μπορεί να του λύσει το πρόβλημα της δική του της βιοπορισιμότητας πάνω στο νησί, πολύ περισσότερο όταν αυτό το πρόσωπο είναι μάνα με παιδιά. Δεν είναι δυνατόν, δεν μπορώ να βλέπω στο νησί μου εργολάβους που δεν έχουν καμία σχέση με την Ίδρα, με την κουλτούρα, με την ποιότητα του νησιού μας, ακόμα και με την με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε που έχει να κάνει με τον πολιτισμό της Ίδρας, να παίρνουν τα έργα και οι Ιδραίοι οικοδόμοι, οι εργολάβοι να μπορούν να εργαστούν πάνω στο νησί μας. Πιστεύουμε πάρα πολύ στη διαφάνεια, πάρα πολύ στις δυνατότητες που έχει το νησί το ίδιο από μόνο του και σε όλους αυτούς που μπορούν να σταθούν στο νησί δίπλα του. Σε αυτό το μονοπάτι που διάλεξες, να το διαβείς πάρα πολύ καλά προς το συμφέρον της Ίδρας, που είναι μια αγαπημένη, ένας αγαπημένος προορισμός. Εγώ τον ευχαριστώ γιατί μας έμαθε πολλά. Ένας άνθρωπος ο οποίος σε κερδίζει, τον έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη από την πρώτη στιγμή που το γνωρίσεις, ξέρει πολλά πράγματα, έχει μια φοβερή ευστροφία και στο μυαλό και στη λειτουργία και στις δράσεις κτλ. Νομίζω θα είναι ένας πετυχημένος, τουλάχιστον πετυχημένος δήμαρχος στο νησί του. Καταρχάς η Ίδρα, για όσους δεν ξέρετε, από τον Αγίου Κωνσταντίνου μέχρι σήμερα έχουμε χάσει, έχουν φύγει από το νησί μας περίπου 11 Ιδραίοι. Έχουν πάρει δηλαδή τις οικογένειές τους και έχουν φύγει από το νησί. Αποτέλεσμα ότι φέτος το χειμώνα είχαμε το μικρότερο μόνιμο χειμερινό πληθυσμό από όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού. Ήμασταν τελευταίοι με πρώτο τελευταίο το Αγκίστρι. Δεν μπορώ να φανταστείτε για τι πράγμα μιλάμε, είναι με φρίκι. Αδειάζουν οι γειτονιές, φεύγουν ο κόσμος, δεν μπορεί να ξαναγυρίσει εύκολα πίσω. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως η σημερινή πολιτεία δίνει τα εφόδια στον Δήμο, προσπαθώ όμως να γίνει πιο προσεκτικό σε αυτά που θα πω, να δημιουργήσει καλύτερες, ικανότερες και ασφαλέστερες συνθήκες, πρώτα να μείνει ο πληθυσμός πάνω στο νησί και στη συνέχεια να δώσει και περισσότερα πολεμοφόδια να γυρίσουν κάποιοι πίσω.